Εσείς, κύριε Κληρίδη, θα απαλλάσσατε την Αμερική από μια μεγάλη ευθύνη ως προς την κυπριακή καταστροφή. Όχι. Η ευθύνη της Αμερικής συνίσταται πρώτον στο ότι με τις υπηρεσίες πληροφοριών που διαθέτει έπρεπε να γνώριζε και γνώριζε ότι θα γινόταν πραξικόπημα στην Κύπρο. Δεύτερον, με τις ίδιες υπηρεσίες τις οποίες διαθέτει και το εις θέση να γνωρίζει ότι το πραξικόπημα θα επακολούθει εισφορή στην Κύπρο. Είχε τις δυνατότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία να εξασκήσει την επιρροή της για να αποφευθούν και τα δύο γεγονότα. Πέραν δε τούτου, η αμερικανική ευθύνη κυρίως είναι μεγάλη μετά την πρώτη ανάπαυλα της τουρκικής εισβολής. Όταν έγινε η πρώτη κατάπαυση του πυρός και εν συνεχεία η Γενέβη, πιστεύω ακραδάντως ότι αν ο αμερικανικός παράγων ίσκει όλη την επιρροή του, θα περιορίζεται η τουρκική εισβολή και δεν θα έπαιρνε την έκταση που πήρε αργότερα. Δηλαδή, δεν θα είχαμε σήμερα 40% του κυπριακού εδάφους υπό τουρκικών ζυγών.